Γεια σας και καλώς ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα 11 Δεκάτου 2022 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξής. Και εμείς θα πάμε κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενέκρινε νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, το MiCA. Οι αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν με 28 υπέρ και 1 κατά αυτής της νομοθεσίας, η οποία εάν ψηφιστεί στην επόμενη ψηφοφορία θα απαιτήσει αυστηρότερους κανόνες για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Και το άρθρο έχει παρακάτω κάποια βασικά πράγματα που λέει το MiCA. Ουσιαστικά. Λοιπόν, το νομοσχέδιο ζητά από όσους εκδίδουν κρυπτονομίσματα να δημοσιεύουν και μια λευκή βίβλο η οποία ουσιαστικά θα παρουσιάζει και θα εξηγεί τι είναι αυτό το κρυπτονόμισμα. Πάρα πολύ θετικό και είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται. Από το καλύτερο νόμισμα μέχρι το χειρότερο νόμισμα στην κρυπτοαγορά, όλα έχουν μια λευκή βίβλο που πάνω κάτω περιγράφει αυτό το νόμισμα. Επίσης, ζητά από τις εταιρείες stablecoin να πληρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Δηλαδή, ότι θα περιορίζονται στο πόσες μάρκες μπορούν να βγάζουν εάν δεν εκφράζονται αυτές οι μάρκες σε ευρώ ή άλλο νόμισμα από τα κράτη-μέλη. Πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ σημαντική νομοθεσία αυτή. Να σας θυμίσω πριν φτιάξω τα κρυπτονέα, είχαμε πριν από μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, την κρίση του Tether. Έτσι την ονομάζω εγώ. Ουσιαστικά το Tether, όπως ξέρετε, είναι ένα stablecoin που το πρόβλημα που υπήρχε με το Tether είναι ότι τα χρήματα που έβγαζε στην αγορά ήταν χρήματα που δεν εκφραζόντουσαν σε δολάρια, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό τους εκφραζόταν κυρίως σε ομόλογα, παραδείγματος χάρη. Το οποίο δεν είναι λάθος. Τα stablecoin και οι εταιρείες stablecoin μπορούν ένα μερίδιο να το έχουν σε δολάρια ή ευρώ, ανάλογα το stablecoin, και ένα μέρος από αυτά να τα έχουν σε ομόλογα, παραδείγματος χάρη. Απλούστατα, το Tether, το πρόβλημα που είχε είναι ότι είχε ένα μεγαλύτερο ποσοστό από ομόλογα από ότι θα ήταν το ιδανικότερο. Και όλοι ανησυχούσαν ότι μπορεί να κατέρεε και να χαλούσε η ισοτιμία του. Και πλέον με αυτή την νομοθεσία εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Κάτι που είναι πάρα πολύ θετικό για μας, επειδή όταν βάζουμε τα χρήματά μας σε ένα stablecoin, θέλουμε να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι δεν θα καταρρεύσει από τη μια μέρα στην άλλη. Επειδή όσα χρήματα βγάζει στην αγορά δεν θα μπορεί να τα υποστηρίξει στο χρηματοκιβώτιό του, ώστε να κρατήσει την ισοτιμία ένα προς ένα. Επίσης, το νομοσχέδιο ζητά από τους εξορίχτες κρυπτονομισμάτων, δηλαδή όσους κάνουν mine το bitcoin, γιατί αυτοί υπάρχουν πλέον, το Ethereum τελείωσε, να γνωστοποιούν την κατανάλωση ενέργειά τους. Κάτι που είναι και πάρα πολύ θετικό, αλλά μπορώ να βρω και ένα αγκάθι. Αυτό που είναι πάρα πολύ θετικό είναι ότι αν βγουν οι εξορίχτες και πούν ότι εγώ καίω όσο καίει το Los Angeles, παραδείγματος χάρη, αλλά το ρεύμα που παράγω είναι από ηλιακά πάνελ, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά φράγματα, γεωθερμική ενέργεια, το El Salvador θέλει να χρησιμοποιεί την ενέργεια από ηφαίστεια για να κάνει mining, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και θα σβήσει μια για πάντα αυτό το argument ότι το bitcoin καταστρέφει τον πλανήτη επειδή καίει πάρα πολύ ρεύμα. Το αγκάθι που μπορώ να βρω είναι ότι μπορεί να του ζητάνε πόση ενέργεια καταναλώνει. Αλλά μην μα πει από πού, δεν μα ενδιαφέρει. Έτσι, οι εξορίχτε θα λένε ότι καίω όσο το Los Angeles και δεν θα μπορούν να πούνε ότι ξέρετε κάτι, ναι, μεν καίω, αλλά δεν καίω λιγνίτη. Χρησιμοποιώ υδροηλεκτρικό φράγμα για την ενέργειά μου. Αυτό είναι το αγκάθι που μπορώ να βρω, αν και θεωρώ ότι και θα λένε πόση ενέργεια καταναλώνουν και από πού. Και νομίζω ότι ο λόγο που ζητάνε από του εξορίχτε να δηλώσουν την ενέργειά του είναι για να δουν αν όντω βλάπτουν τον πλανήτη ή όχι. Και εν τέλει λένε ότι τα NFT με το νέο νομοσχέδιο μπορεί να είναι ως τίτλοι και να μην είναι κάτι άλλο, κάτι το οποίο δεν μας πειράζει έτσι κι αλλιώς τα NFT μέχρι στιγμής τίτλοι είναι πιο πολύ. Και θα συνεχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να μελετήσει τα DeFi στο Ethereum σε πραγματικό χρόνο. Αυτό που θέλουν να κάνουν ουσιαστικά, το οποίο είναι ακόμα στα χαρτιά, είναι να δημιουργηθεί ένα εργαλείο, ένα πρόγραμμα, το οποίο αυτομάτως θα ελέγχει τα DeFi, όλες τις συναλλαγές τους και γενικότερα θα ελέγχει τα DeFi, ώστε να μπορέσουν να τα μελετήσουν, ώστε να καταλάβουν τι είναι, επειδή είμαι βέβαιος ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι τα DeFi, ώστε να μπορέσουν μετέπειτα να τα νομοθετήσουν κατάλληλα. Και για ποιο λόγο τα DeFi στο Ethereum και όχι στο Cardano, παραδείγματος χάρη. Ο λόγος γι' αυτό είναι πάρα πολύ απλός και είναι ουσιαστικά ότι τα μεγαλύτερα και περισσότερα DeFi βρίσκονται πάνω στο Ethereum. Οπότε, αν ελέγχεις μόνο το Ethereum για τα DeFi, τα ελέγχεις σχεδόν όλα. Και μετά από αυτό θα πάμε στους G20, οι οποίοι θα επανεξετάσουν ένα πλαίσιο κανόνων κρυπτογράφησης. Λοιπόν, οι G20 είναι οι 20 ισχυρότερες χώρες στον κόσμο που απαρτίζονται από τις χώρες που βλέπετε μπροστά σας και είχαν αναθέσει στον ΟΟΣΑ να αναπτύξει μία μέθοδο για να αυτοματοποιήσει τις φορολογικές αναφορές κρυπτονομισμάτων μεταξύ των εθνών. Και έτσι ο ΟΟΣΑ δημιούργησε το πλαίσιο αναφοράς κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο είναι 100 σελίδων και είναι αυτό που θα επανεξετάσουν οι G20 την Τετάρτη και την Πέμπτη, αυτή που μας έρχεται, στην Washington DC.
Και το μόνο πράγμα που θα πω εγώ είναι ότι πριν από 2 με 3 χρόνια τα κρύπτο δεν υπήρχαν γεωλεκτικά στο χάρτη. Δεν ασχολιόταν κανένας. Τώρα μέχρι και G20 ασχολούνται με μας. Έτσι. Και θα προχωρήσουμε στις χώρες μας με την Πορτογαλία να σχεδιάζει να επιβάλλει φόρο 28% σε κρυπτονομίσματα. Κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ κακό, αλλά εγώ βλέπω ότι είναι θετικό. Θα ακούσετε γιατί. Λοιπόν, στην έκθεση μακροοικονομικής στρατηγικής που δημοσιεύτηκε, η οποία είναι 450 σελίδες, σε μια μικρή ενότητα, όπως λέει το άρθρο, αναφέρεται ότι η Πορτογαλία θα επιβάλλει φόρο στα κρυπτονομίσματα 28% στα κέρδη προφανώς, αλλά αν αυτά τα κέρδη έχουν πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους. Και όσα κέρδη πραγματοποιούνται μετά από ένα έτος, αυτά δεν θα έχουν καμία φορολογική επιβάρυνση. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνει η Γερμανία. Τι είναι αυτό με πολύ απλά λόγια. Αν εσύ αγοράσεις bitcoin το 2020 και το πουλήσεις μέσα στους επόμενους 2 μήνες και έχεις κέρδος 100 ευρώ, από αυτά τα 100 ευρώ, τα 28 ευρώ θα πάνε στο κράτος. Αν εσύ αγοράσεις πάλι bitcoin το 2020 και το πουλήσεις το 2021, μόλις κλείσει ο χρόνος μία μέρα μετά, τότε δεν θα έχεις καμία φορολογική επιβάρυνση. Και το βρίσκω πάρα πολύ θετικό και σαν κρυπτονέα θα ήθελα να έρθει αυτή η φορολογία στην Ελλάδα. Είναι κάτι που το έχει ήδη η Γερμανία, ίσως το κάνει και η Πορτογαλία, διότι δεν είναι κάτι που ψηφίστηκε, είναι κάτι που σχεδιάζουν να κάνουν και μακάρι να έρθει και στην Ελλάδα προσωπικά. Γράψτε μου τις δικές σας γνώμες κάτω στα σχόλια. Και θα πάμε και στα ανταλλακτήριά μας με τον κύριο Sam της FTX να λέει σε μια σειρά από Twitter ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, ίσως μέσα και σε αυτό το μήνα, δούμε κάποια αναβάθμιση στο ανταλλακτήριό του. Αυτή η αναβάθμιση ουσιαστικά είναι ότι θα επιτρέψει στο ανταλλακτήριο να διπλασιάσει την απόδοση των παραγγελιών του και να μειώσει έτσι σημαντικά την καθυστέρηση παραγγελιών. Με λίγα λόγια, το ανταλλακτήριο FTX θα δουλεύει ακόμα καλύτερα και πιο αποδοτικά μέσα στους επόμενους μήνες και θα υπάρχουν και άλλες αναβαθμίσεις που, όπως λέει ο κύριος Σάμ, βρίσκονται στα σκαριά εδώ και ένα χρόνο και θα τις δούμε στο προσεχές μέλλον. Και θα πάμε και σε ένα κρυπτονόμισμα σήμερα και αυτό είναι το Polygon, που δημοσίευσε σήμερα την κυκλοφορία του δημόσιου δικτύου δοκιμής ZK-EVM. Και μπορούν οι προγραμματιστές να πάνε και να το τεστάρουν. Λοιπόν, τι είναι το ZK-EVM? Το ZK-EVM είναι μια λύση κλιμάκωσης. Που αυτό που θα κάνει αυτή η λύση κλιμάκωσης, με πολύ απλά λόγια, είναι να μειώσει το κόστος και να επιταχύνει τις συναλλαγές στο Polygon. Και πέρα από αυτό, το ZK θα ενισχύσει και το απόρριτο στις αποκεντρωμένες εφαρμογές στα dApps. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το Polygon είναι έτοιμο να γίνει ακόμα καλύτερο. Και μια παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι το Polygon είναι ήδη το Ethereum 2. Διότι το Ethereum ακόμα δεν έχει βγάλει καμία λύση κλιμάκωσης. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες πήγε από Proof of Work σε Proof of Stake. Ενώ το Polygon από την άλλη έχει ήδη τις δικές του λύσεις κλιμάκωσης και πολλές από αυτές είναι έτοιμες να κυκλοφορήσουν. Και δεν έχει μόνο μία, άμα δεν κάνω λάθος, έχει κοντά 6 διαφορετικές λύσεις κλιμάκωσης. Που όλες αυτές θα κάνουν το δίκτυο πολύ καλύτερο και αποδοτικότερο. Και θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, η οποία δεν είναι καθόλου όμορφη σήμερα. Το Bitcoin πάει να χάσει τη μάχη με 19.000 δολάρια και να βρεθεί κάτω από αυτές προφανώς. Και με όλη την υπόλοιπη αγορά να το ακολουθεί. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μας να αγοράσουμε τώρα που βλέπουμε τα χαμηλά. Διότι αύριο μεθαύριο δεν θα τα ξαναδούμε. Όχι επενδυτική συμβουλή, επενδυτική γνώμη, κάντε εσείς ό,τι θέλετε με τα χρήματά σας. Και σε αυτό το σημείο σας ενημερώσω ότι αν σας άρεσε το περιεχόμενο που ακολουθήσατε, παρακαλώ μέσα στα κρυπτονέα διαστόματι και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε για να βοηθήσετε το κανάλι να ανέβει. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 11 Δεκάτου 2022. Να σας ενημερώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ να εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.